Κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε λιγάκι στο προηγούμενο θέμα, είχαμε τον κύριο Ράπτη εδώ. Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Χρήστος Γιώγας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για το ζήτημα των αδεσπότων. Προσπαθήσαμε δύο φορές να τον βγάλουμε στον αέρα. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έγινε. Από το κοντρόλ με διαβεβαίωναν οι τεχνικοί μας ότι μπορούσαμε να τον έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά, η Δέλτα Τηλεόραση είτε με ρεπορτάζ, είτε να τον έχουμε εδώ από κοντά σε παράθυρο καλεσμένο, θα του δώσουμε φυσικά τη δυνατότητα και να παρέμβει και να πει ό,τι θέλει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ θα είμαστε. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα μας θέματα. Γενική συνέλευση και εκλογές έκαναν σήμερα οι απόστρατοι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης. Οι αστυνομικοί μπορεί να έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, δεν πάβουν όμως να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και να στηρίζουν τους ενενεργοί αστυνομικούς, παροτρύνοντας και αυτοί με τη σειρά τους πολίτες να συνδράμουν όσο μπορούν καλύτερα στο έργο της αστυνομίας. Γενική συνέλευση αλλά και εκλογές έκαναν οι απόστρατοι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης, που μπορεί τυπικά να έχουν καταθέσει τα όπλα, επί της ουσίας όμως δεν εγκαταλείπουν την κοινωνική ζωή της πόλης και όχι μόνο. Είχαμε τη γενική μας συνέλευση και την εκλογική διαδικασία. Όλα κύλησαν ομαλά. Ψήφισαν, από ό,τι πληροφορούμε, 133 συνάδελφοι. Και αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων. Η προσέλευση των αστυνομικών στη συνέλευση και την εκλογική διαδικασία ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η παρουσία των αστυνομικών γενικά στα κοινά της πόλης. Ήταν πολύ, πολύ ενεργή. Οι αστυνομικοί δηλαδή δεν καταθέτουν. Βεβαίως, όχι, δεν καταθέτουν το όπλο. Γιατί να τα καταθέσουν, άλλωστε είμαστε και ένα ζωντανό μέρος της κοινωνίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο ενεργοί, αλλά και αποστρατεία, μετέχουν και στα κοινά. Τους ευχόμαστε με την ευκαιρία και σε αυτούς καλή επιτυχία. Οι αστυνομικοί, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται, δεν πάβουν να παρακολουθούν τα κοινωνικά δρόμενα και ειδικά αυτά που αφορούν την υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν επί σειρά ετών. Γι' αυτό και επισημαίνουν πως ειδικά τώρα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η αστυνομία χρειάζεται πολύ περισσότερο τη στήριξη των πολιτών. Για την αστυνομία. Η αστυνομία θέλει τη βοήθεια όλου του κόσμου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες αποστολές που τις ανατίθενται καθημερινά από την πολιτεία.